Γιατί παρόλο που εκφράστηκαν έτσι διαφωνίες κυρίως από την πλευρά της γερμανικής πλευράς και κάποιων χωρών οι οποίες συντάσσονται παραδοσιακά με τη γερμανική πλευρά, υπήρχαν αυτή τη φορά νομίζω πιο κάθετες συμφωνίες και πιο κάθετες θετικές τοποθετήσεις. Έδειξε ότι κάθεται και η Γερμανία πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Για την ελληνική επιστολή από άλλες χώρες, αρκετά σημαντικές χώρες επίσης. Ναι. Έχουν τεθεί από το Euroworking συγκεκριμένα θέματα, αν γνωρίζετε, τα οποία θα πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει σε αυτό το αίτημά της πριν βρεθεί μπροστά στους υπουργούς οικονομικών το μεσημέρι? Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, έχουν γίνει συζητήσεις, έχει γίνει ένας κατάλογος θεμάτων, δεν είναι κοινά συμφωνημένος από τις χώρες, οπότε θα δοθούν διάφορα σημεία στους υπουργούς οικονομικών, τα οποία άλλα εκφράζουν είτε το σώμα του Euroworking, άλλα εκφράζουν κάποιες χώρες, κάποιους εκπροσώπους κάποιων χωρών από το Euroworking. Κύριε Σακλαρίδη, ζήτησε ο Πρωθυπουργός και τηλεφώνησε και επικοινώνησε τελικά χθες και μάλιστα επί Μακρόν από ό,τι μάθαμε. Με την Γερμανίδα καγκελάριο. Τι υπόθηκε? Ποιο ήταν το περιεχόμενο της συζήτησης? Γιατί την πήρατε την κυρία Μέρκελ? Ήταν μια συζήτηση που έγινε σε καλό κλίμα. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το πώς μπορούν να ξεπεραστούν. Ο κύριος Τσίπρας έκανε σε αυτή την άποψή του και στην κυρία Μέρκελ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει από τη δική της πλευρά αυτό που όφιλε να κάνει σε σχέση με το να βρεθεί μια αμοιβαία υποφελής λύση. Mm-hmm. Της εξήγησε επίσης ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και το πώς εκφράστηκαν αυτά στην κάλπη στις 25 Γενάρη, έτσι ώστε να έχει μια επίγνωση της κατάστασης και κάποιων σημείων που η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συνενέσει και δεν μπορεί. Εσείς, κύριε Σακελαρίδη. Η κυρία Μέρκελ είχε ίδια στάση με τον κύριο Σόιμπλε. Συμφωνεί με την εκτίμηση που έκαναν και πολύ γρήγορα από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών για το ελληνικό αίτημα? Χωρίς να θέλω έτσι να δημιουργώ, χωρίς να θέλω να μπαίνω στην ουσία, έχω την αίσθηση ότι και από το εύρος της συνομιλίας, αλλά και από το γεγονός ότι υπήρχε και συνομιλία λίγες ώρες μετά την έτσι, τη βιαστική απάντηση του κυρίου Σόιμπλε, αλλά και μετά τη διαρροή και ενός εγγράφου του Euroworking Group, η οποία ήταν η στάση της, του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω ότι αξιολογείται θετικά από την ελληνική κυβέρνηση αυτή η τηλεφωνική συνομιλία. Κύριε Σακελαρίδη, εσείς τι εκτίμηση κάνετε? Γιατί ενώ η κυβέρνηση έκανε τόσο βαθιές προσαρμογές στο κείμενό της και σε συνεννόηση και με τους εταίρους μας, ήταν τόσο σκληρή και τόσο κάθετη η αντίδραση της Γερμανίας? Πώς το εκτιμάτε? Δεν θέλω να κάνω κάποια εκτίμηση. Το μόνο που θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι ο κάθε ένας και κάθε μία κρίνονται και από τις πράξεις τους αλλά και από τις μη πράξεις τους. Και ο καθένας κρίνεται για το εάν θέλει να βρεθεί ή δεν θέλει να βρεθεί λύση. Διάθεση για περαιτέρω προσαρμογές από την ελληνική κυβέρνηση υπάρχουν απόψε? Η ελληνική κυβέρνηση από υπάρχουν σημεία που μπορείτε να συζητήσετε? Η ελληνική κυβέρνηση από τη δική της πλευρά έχει κάνει αυτό που όφιλε να κάνει. Εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι από τη λαϊκή εντολή σε σχέση με όλα αυτά που λέγαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε μια συνέχιση ενός προγράμματος το οποίο έχει οδηγήσει κατάσταση που την έχει οδηγήσει. Κύριε Σακελαρίδη, αυτό είναι το οποίο είπαμε και χθες. Από χθες η ελληνική κυβέρνηση, προσπαθώντας να βρούμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε. Μισό λεπτό να λύσουμε ένα θέμα και θα κάνει την ερώτηση αμέσως. Σε γερμανική εφημερίδα σήμερα, στην Bild συγκεκριμένα, γράφεται, αναφερόμενη εφημερίδα στην επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την κυρία Μέρκελ, ότι η απάντηση της κυρίας Μέρκελ στο ποια θα είναι η στάση της γερμανικής πλευράς στο σημερινό Eurogroup είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε θα τοποθετηθεί αρνητικά στο ελληνικό αίτημα. Ισχύει, το επιβεβαιώνεται, το διαψεύδεται? Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Πάντως στο πρωτοσέλιδο της Bild, μια και το λέω Βασίλης γιατί μου το έχει στείλει ένας φίλος εδώ, που είναι και γερμανοτραφής και ξέρει, είναι «Οι Γερμανοί ευχαριστούμε τον κύριο Σόιμπλε». Καλά, τώρα η Bild παιδιά δεν είναι και η πιο... Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Σακελαρίδη. Παρακαλώ, έλα λίγο. Επειδή από χθες, μάλλον μέχρι χθες, η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεννοήσεων μέχρι το τέλος του μήνα που λύγει και το πρόγραμμα. Χθες και το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να βάλει το δικό του τελεσίγραφο για τη σημερινή συνεδρία του Eurogroup. Ότι αυτό είναι το ελληνικό αίτημα, ή το αποδέχεστε ή το απορρίπτετε. Και ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται στην περίπτωση που το απορρίψουν. Ποιες είναι οι δυνατότητες της ελληνικής κυβέρνησης, τι έχετε σκεφτεί για την επόμενη μέρα?
Κοιτάξτε, έχουμε συνηθίσει να μιλάμε γενικά, να τίθενται τελεσίγραφα. Εμείς δεν θέτουμε τελεσίγραφα. Εμείς στείλαμε την επιστολή. Από τη στιγμή που έχει φύγει η επιστολή από τα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, πάνω σε αυτή την επιστολή θα γίνει συζήτηση. Έχουμε συνηθίσει να μπαίνουν τελεσίγραφα. Θα γίνει συζήτηση, κύριε εκπρόσωπε, επειδή είστε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα γίνει συζήτηση επί της επιστολής με την ελληνική πλευρά να συζητά τα ζητήματα της επιστολής ή με την ελληνική πλευρά να λέει αυτό είναι το όριό μου. Διότι η επιστολή είναι προφανές. Από όσους το διαβάσαμε, ότι είναι και ένας δικός σας συμβιβασμός σε σχέση με αρχικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι το όριό σας ή συζητάτε γενικώς ακόμα? Θα περιμένουμε να δούμε τις τοποθετήσεις και των εταίρων. Εμείς από τη δική μας την πλευρά δεν μπορούμε να πάμε πίσω από κάποια πράγματα. Αυτό είτε το γνωρίζουν κάποιοι είτε δεν το γνωρίζουν και ενδεχομένως να το μάθουν και σήμερα, γιατί και στα προηγούμενα Eurogroup αυτό έγινε σαφές από τη δική μας την πλευρά. Έχω την αίσθηση πραγματικά ότι αν υπάρξει διάθεση θα μπορέσει να βρεθεί λύση. Το θέμα είναι να μας πούν κάποιοι αν όντως θέλει να βρεθεί λύση ή αν θέλουν να επιβάλλουν αποκλειστικά και μόνο τη δική τους άποψη και στο Eurogroup αλλά και στην Ευρώπη. Σαφές. Για το πώς θέλει. Πιθανότητα για σύνοδο κορυφής υπάρχει, κύριε Σακελαρίδη, αν δεν βρεθεί λύση σήμερα? Οι ευθύνες πλέον έχουν αρχίσει και βαραίνουν τους ώμους συγκεκριμένων κύκλων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, κύριε εκπρόσωπε, να μας απαντήσετε αν η ελληνική πλευρά θα θέσει, αν έχει θέσει, αν το σκέφτεται, να πάμε σε μια σύνοδο κορυφής αν δεν βρεθεί λύση σήμερα. Δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα. Αυτό που ήθελα να σας πω και πριν όμως είναι ότι επειδή έχουμε συνηθίσει να μας τίθενται τελεσίγραφα και κάπως αυτό το παιχνίδι, το παραμύθι με τον Πέτρο με το Λύκο μας θυμίζει, όπου κάθε φορά τίθενται αυτού του τύπου τα τελεσίγραφα, μπαίνει πάντοτε μια ημερομηνία στην οποία αν δεν υπογράψουμε, αν δεν συνενέσουμε, αν δεν βρεθεί λύση, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Το τέλος του κόσμου δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν θέλουμε να έρθει το τέλος του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα. Επειδή έχουμε δει πολλές φορές αυτό το σενάριο να εξελίσσεται με μια έτσι μεγάλη πίεση η οποία ασκείται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, μην βιαζόμαστε να λέμε ότι είτε γίνει. Εσείς εκτιμάτε ότι θα υπάρξει λύση απόψε, κύριε Σακελαρίδη? Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνει η κυβέρνηση? Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει λύση σήμερα. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση και η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο κάποιων άλλων, εξαρτάται τι θα κάνουν αυτοί με την μπάλα και το τι θα δείξουν και στον κόσμο και στους ευρωπαϊκούς λαούς για τη διάθεση του. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε. Έχουμε κάνει την κίνηση. Εντάξει, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση. Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει εξαγγείλει ότι θα πάρει η κυβέρνηση με την παρουσίαση χθες, προχθές της ρύθμισης για τις 100 δόσεις, την άποψη που θα εκφράσει σήμερα για τα κόκκινα δάνεια, είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα προχωρήσουν ανεξάρτητα από την κατάληξη της σημερινής συζήτησης στο Eurogroup? Είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες βοηθάνε στην η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, βοηθούν και στην κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν και θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η ελληνική κοινωνία και να μαζέψουμε περισσότερα έσοδα. Άρα η απάντηση είναι ναι. Κυρίως να ανακουφίσουμε το βάρος από τους ώμους όλων αυτών των πολιτών οι οποίοι δεν μπορούν να ανασάνουν, δεν μπορούν να κινηθούν οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σακελαρίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Παιδες, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Μικρό διάλειμμα, ναι. Μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Τι? Θα μείνω.